Είπατε, κυρία Να καθορίσουμε νέου κανόνε σε σχέση με τι γερμανικέ αποζημιώσει από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Όμω υπάρχουν συγκεκριμένε συμβάσει, διεθνεί συμβάσει, που απορρέουν συγκεκριμένε υποχρεώσει για τη Γερμανία. Αυτέ καταπατούνται σήμερα και σε αυτέ πρέπει να τοποθετηθείτε. Σε σχέση με τα υπόλοιπα, παρότι οι λαοί τη Ευρώπη δυναμώνουν όλο και περισσότερο την αντίθεσή του στην πολεμοκάπηλη βρονοσιακή πολιτική που παρουσιάσατε, η Ευρωπαϊκή Ένωση του περιφρονεί με τη γιγαντιαία οικονομική υποστήριξη και πολεμικό εξοπλισμό του καθεστώτος Ζελένσκι στην Ουκρανία, ρίχνοντα λάδι στη φωτιά του πολέμου ΝΑΤΟ-Ρωσία, με τη στήριξη του Ισραηλινού κράτου κατακτητή για τη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού, κράτου που χτυπάει ακόμα και δομέ του ΟΗΕ, εισβάλλοντα το Λίβανο. Αλλά και με τη στροφή τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε καθεστώ πολεμική οικονομία. Οι λαοί πληρώνουν με καθυλωμένου μισθού, βαριά φορολογία, ακρίβεια, ενεργειακή φτώχεια, ένα βαρύ λογαριασμό εμπλοκή Ευρωπαϊκή Ένωση και κυβερνήσεων, των εξοπλισμών, των δανείων, τη μετακύληση κυρώσεων. Το ερώτημα είναι τι άλλο εκτό από κλιμάκωση των υπεραλιστικών πολέμων με θύματα του λαού μπορεί να προεξοφλεί η συνέχιση και περαιτέρω επιδείνωση τη ίδια αδιέξοδη πορεία που υπερασπίζεστε.